Θα ήταν μια δύσκολη επόμενη απόφαση, γιατί είστε πολλά χρόνια. Πάρα πολύ. Θα σας πω ότι πολιτικά στο χώρο. Νιώθω μια πικρία, αν θέλετε, και μια απογοήτευση, έτσι, για την εξέλιξη που είχε το θέμα των Κυριακών. Μετά από 1,5 χρόνο προσπάθεια, ήλπιζα ότι το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο, θα είχε εισακουστεί, αν θέλετε, η αγορά, η οποία είχε φτάσει σε ένα σημείο να αυτορυθμιστεί με τις 7 Κυριακές, να υπάρχει μια ισορροπία, να υπάρχει μια ηρεμία, και ξαφνικά οι τρεις τουριστικές περιοχές, τις οποίες είχαμε συμφωνήσει ότι πιλωτικά θα δεχθούμε, και μάλιστα με υπόδειξη δική μας ποια θα είναι οι τρεις τουριστικές περιοχές και με αποδοχή της κάθε τοπικής κοινωνίας ότι δέχεται ένα τέτοιο μέτρο. Εσείς είχατε προτείνει, κύριε Κορκίδη? Είχαμε προτείνει στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και στη Χαλκιδική. Μάλιστα. Τρεις περιοχές. Τρεις τουριστικές περιοχές. Και μάλιστα, αν θυμάστε, στο πολυνομοσχέδιο είχε φύγει και η λέξη τουλάχιστον τρεις. Ναι. Είχε μείνει το τρεις τουριστικές περιοχές. Ξαφνικά, στις 14 Μαΐου υπογράφεται μια επιστολή προθέσεων της ελληνικής κυβέρνησης με το Δουνουτού, προς το Δουνουτού, και ένα μνημόνιο, αν θέλετε, με κάποια προαπαιτούμενα. Και εκεί το Δουνουτού μας διατάσσει, και δεν είναι υπερβολή η λέξη, οι τρεις τουριστικές περιοχές να είναι οι παρακάτω 13. Συμπεριλαμβανομένου του κέντρου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ενδιαφέρθηκε για την Ερμόπολη Σύρου, πρωτεύουσα, λέει, της Σύρου, για το λιμάνι της Δραφίνας, που είναι το δεύτερο λιμάνι. Δηλαδή, ξέρει τρόπο για την Ερμόπολη Σύρου. Ξέρει την κίνηση που έχει στην Ερμόπολη. Απορίας άξιο, πραγματικά. Μπορεί να πήγε Τόμσον κανένα Σαββατοκύριακο. Εν πάση περιπτώσει, άλλες 10 περιοχές. Δεν νομίζω, κάποιοι που έχουν νομίζω ότι εκεί είναι ο χώρος παραθερισμού πάρα πολλών, αν θέλετε, έτσι, πολιτικών Ισύρος. Πολλοί έχουν σπίτια εκεί και φαντάζομαι ότι θέλουν και τις Κυριακές να κάνουν τις αγορές τους, μια και δεν είναι στο κοινοβούλιο. Εν πάση περιπτώσει, υπογράφεται στις 14 Μαΐου, βγαίνει στη δημοσιότητα, και όχι στη δημοσιότητα, στο site του Δουνουτού στις 30 Μαΐου. 25 Μαΐου, σας πληροφορώ, είχαμε τις ευρωεκλογές, ναι, και 17 τις δημοτικές, οπότε θα δημιουργούσε σύγχυση. Και βλέπουμε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο λέει τα επόμενα βήματα είναι: αφήνουμε τις τρεις νέες τουριστικές περιοχές, πάμε σε αυτές τις 13 περιοχές, με πρόθεση το Μάρτιο του 2015 να απελευθερωθεί το μέτρο σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα. Λοιπόν, αφού το Δουνουτού μπορεί να ρυθμίζει την ελληνική αγορά, νομίζω ότι δεν είχε κανένα νόημα για μένα, τουλάχιστον αυτό είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου από πέρσι τον Ιούλιο, που είχε έτσι το θέμα πάλι είχε βρεθεί σε μεγάλη ένταση, να παραιτηθώ, να αποχωρήσω από τη Νέα Δημοκρατία, από τη στιγμή που τα όργανα της Νέας Δημοκρατίας δεν υποστηρίζουν, αν θέλετε, τις θέσεις των μικρομεσαίων. Θεωρώ ότι επειδή τους εκπροσωπώ, επειδή ανήκω στους μικρομεσαίους, ότι η μόνη απάντηση που μπορούσα να δώσω, κυρίως στον εαυτό μου, ήταν αυτή. Ανοχλήθηκε κανείς θέση από αυτό? Ήταν και αποτέλεσμα του γενικότερου κλίματος με το οποίο έρχεστε αντιμέτωπος από τους συναδέλφους σας. Θα σας πω ότι το τελευταίο διάστημα πραγματικά τα παράπονα εντείνονται από τους μικρομεσαίους της αγοράς, είτε είναι η υπερφορολόγηση, είτε είναι ο ασφαλιστικός μας φορέας, ο ΑΕ. Ξέρετε πολύ καλά αυτό, συζητούσαμε και πριν. Αυτή τη στιγμή η αγορά παλεύει με ένα εσωτερικό χρέος το οποίο υπερβαίνει τα 100 δις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι 66 δις είναι οι οφειλές προς το δημόσιο από φόρους, 15,5 δις είναι στα ασφαλιστικά ταμεία, υπάρχουν 72 δις δάνεια στο κόκκινο. Υπάρχουν, αν θέλετε, και 4,5 δισεκατομμύρια σφραγισμένες επιταγές στην αγορά. Αυτή είναι η εικόνα κατάρρευσης που μας μεταφέρει. Και τις μεταφέρετε με τους αριθμούς, όχι περιγραφικά. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα, και μάλιστα έτσι η πρόσθεση είναι πολύ πρόχειρη, αν θέλετε. Αν αφαιρέσουμε τα 42 δις που ανήκουν στα ζόμπι της αγοράς, στις εταιρείες που δεν υπάρχουν ουσιαστικά, απλώς δικαιολογούν το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών. Εγώ επίοικως λέω ότι 100 δισεκατομμύρια είναι αυτό που πρέπει να ρυθμιστεί άμεσα για να μπορέσει να επανεκκινήσει. Κύριε Κορκίδη, κοιτάξτε, όχι, γιατί θεωρώ ότι οι δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, τόσο προς τη ΔΟΗ όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν επαρκούν. Δεν το, και δεν η νέα το αρχή στα ασφαλιστικά ταμεία, εδώ και ένα χρόνο την παρακολουθούμε, έχει αποδώσει τα ελάχιστα, ναι, 25.000. Είναι και η υπερφορολόγηση που υπάρχει. Δηλαδή, η τόκη είναι. Το 44% των 66 δις είναι πρόστιμα και προσαυξήσεις. Θεωρώ ότι οι 25.000 που εντάχθηκαν στις 374. Από πού θα πληρωθούν τα λεφτά αυτά?
Γι' αυτό λοιπόν. Ακόμα και να τα κλείσετε τα μαγαζιά, μπορείτε να τα πληρώσετε. Νομίζω είναι πιο δύσκολο να κλείσει τώρα κιόλας. Και αυτό δύσκολο. Αν είναι δύσκολο, μπορεί να κατεβάσει τα ρολά, αλλά η επιχείρηση δεν κλείνει. Συνεχίζουν και τρέχουν πρόστιμα και προς αυξήσεις. Έτσι, από μια επιχείρηση που δεν αποδίδει τίποτα. Επομένως, τι πρόταση υπάρχει εδώ από την πλευρά σας, υπάρχει κάποια πρόταση? Δεν είναι τυχαίο που έχουμε φτάσει 2,5 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα να οφείλουμε στο δημόσιο. Δεν είναι τυχαίο και αυξάνεται συνεχώς. Είναι. Περίπου 500 και πλέον χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες είναι οφειλέτες και μάλιστα με καθυστερήσεις οφειλών πάνω από το τρίμηνο. Λοιπόν, αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, δεν το κοιτάξουμε στα μάτια, να μπορέσουμε να κόψουμε τα πανωτόκια και τις υπερχρεώσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν από φόρους. Εάν δεν κοιτάξουμε να παγώσουμε, να κεφαλαιοποιήσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές, να τις μετατρέψουμε σε ασφαλιστικό χρόνο. Και όταν θα φτάσει κάποιος να αρχίσει να πληρώνει τις τρέχουσες εισφορές με ελεύθερη επιλογή κλάσης, δηλαδή ό,τι αντέχει τσέπη σου, και αυτή να είναι η δόση ουσιαστικά στον ασφαλιστικό φορέα. Και ξέρετε κάτι, το έχουμε κάνει με πίνακες. Αποδίδει, εάν το 50% των 378.000 οφειλετών ενεργοποιηθούν, το ΟΑΕ θα εισπράττει 630 εκατομμύρια επιπλέον το χρόνο. Αυτό φαντάζομαι που το έχετε ως μελετημένη και τεκμηριωμένη πρόταση. Πριν φτάσετε στην απόφαση να παραιτηθείτε, φαντάζομαι ότι έχετε καταθέσει την πρόταση αυτή και στα αρμόδια υπουργεία, αλλά και στους αρμόδιους φορείς και στον ΟΑΕ. Ποιο ήταν το σκεπτικό της απόρριψής της? Δεν έχει απορριφθεί. Θα σας πω ότι αυτή την πρόταση συζητήθηκε στο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, του τότε Υπουργού Οικονομικών, του κ. Στουρνάρα και του κ. Βρούτσι. Για πότε χαρακτηριστικά μιλάτε? Μιλάω για το Δεκέμβριο του 2013. Μάλιστα. Συγκεκριμένα η αντίδραση του κ. Στουρνάρα είναι: αυτό έπρεπε να το είχαμε σκεφτεί εμείς, γιατί τους πήγαμε και πίνακες με τα σενάρια αν ενεργοποιηθεί το 40%, το 50%, το 60%, το 70% των οφειλετών. Με πίνακες που δείχνουν την απόδοση. Η απόδοση ξεπερνούσε και το 1 δισεκατομμύριο αν φτάναμε στα όρια. Αν θέλετε, συνέπειας που συνήθως είμαστε εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή της τάξης του 70% με 75%. Μα αν εξαιρέσει κανείς ένα μικρό ποσοστό, όλοι οι υπόλοιποι, κανένα δεν αρέσει να χρωστάει. Σαφέστατα. Ο κύριος όταν δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη, όταν δεν χρωστάει. Όταν του έρχονται όλα αυτά τα αραβασάκια, αν θέλετε, που αν μη τι άλλο σε τρομάζουν, σε τρομοκρατούν, σε ταράζουν και σένα και την οικογένειά σου, ποιος θέλει να είναι οφειλέτης? Κυρίως λέω στο ασφαλιστικό ταμείο που υπάρχει και μια άμεση επίπτωση, δεν έχεις πια ασφαλιστική κάλυψη. Κυρία Μπόλα, και αυτό το οποίο είπαμε, κάναμε ένα χρόνο αγώνα για να μπορέσουμε τουλάχιστον να υπάρξει ιατροφαρμακευτική κάλυψη στους οφειλέτες, οι οποίοι παλεύουν να παραμείνουν ζωντανοί, και αυτή και η επιχείρησή τους. Το καταφέραμε πριν λίγες μέρες. Θα σας πω κάτι, ξέρετε τι ζητήσαμε? Να στηριχθεί αυτός ο οποίος έγινε οφειλέτης εντός κρίσης. Και αυτό είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσει κανείς. Όποιος μέχρι το 2009, αν θέλετε, ήταν επαταξής, δεν θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Τον ξέρουμε ποιος είναι. Όμως αυτού που δημιουργήθηκαν οι οφειλές από το 10 και μετά, οφείλουμε να το στηρίξουμε. Και αν κλείσουν και άλλες επιχειρήσεις, μετά θα βγαίνουμε και θα λέμε ότι θέλουμε startups, θέλουμε νέα επιχειρηματικότητα. Ακριβώς. Μα ποιος θα τολμήσει να επιχειρήσει στην Ελλάδα? Να επιστρέψουμε στο θέμα των. Να μας πει πρώτα ο κύριος Χορκίδης αν. Υπήρξε κάποια αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία χθες από την απόφασή σας? Ενοχλήθηκε κανείς ή το θεώρησε αμφισολογικό? Αντίδραση. Εγώ μίλησα, επικοινώνησα το Σάββατο που έμαθα ότι ο κύριος Γιακουμάτος θα υπέγραφε αυτή την υπουργική απόφαση. Ναι. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε ένας κύκλος επαφών και θεώρησα ότι ο υπουργός θα σχηματίσει τη σωστή άποψη, ότι θα πάμε στις τρεις τουριστικές περιοχές για ένα χρόνο όπως είχα συμβεί. Ναι. Όπως τουλάχιστον εγώ είχα αυτή τη διαβεβαίωση. Ναι. Και θα σας πω και προεκλογικά πριν των ευρωεκλογών. Ξαφνικά οι τρεις περιοχές γίνανε 13, ενώ έκανε ένα κύκλο επαφών πολύ σωστά ο υφυπουργός, ακόμα και με τους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους, επικράτησαν, αν θέλετε, οι θέσεις κάποιων συμφερόντων, και το λέω και, αυτές πέρασαν, και γνωρίζω πολύ καλά ποιοι συμφερόντων, ξεκάθαρα, θα σας πω γιατί ο στόχος δεν είναι, δεν είμαστε αντίθετοι εμείς με οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Θα σας πω ξεκάθαρα, ζητάμε εδώ και ένα χρόνο που γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, να διευρυνθεί το ωράριο των καταστημάτων στις τουριστικές περιοχές τις καθημερινές. 9 η ώρα που βγαίνει ο τουρίστας να κάνει τη βόλτα του στα νησιά, κλείνουν τα μαγαζιά, υποτίθεται. Και λέμε, νομιμοποιήστε το ωράριο. Επεκτείνεται το μέχρι τις 12 το βράδυ. Κύριε Κορκίδη, στις τουριστικές περιοχές δεν είναι ανοιχτά τα μαγαζιά του Σάββατο. Δηλαδή, πρέπει να ένα μήνυμα από τη Σαντορίνη. Μα κυρία Μπολά, η Σαντορίνη ούτως ή άλλως ανοιχτά είναι. Δεν περιμένουμε να επιτηρήσει. Επομένως, ποιο είναι το κομβικό που αλλάζει? Αν θέλετε, από τον Μάρτιο
Έτσι που ξεκινάει επίσημα η τουριστική ναι. περίοδος στη χώρα μας, που διαρκεί 6 μήνες. Mm-hmm. Μέχρι τον Οκτώβριο, σε όλες τις τουριστικές περιοχές είναι ανοιχτά όλα τα μαγαζιά. Επομένως, ποιο είναι μάλιστα... αυτό που θεωρείτε εσείς ότι αλλάζει επί της ουσίας στην αγορά αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η προοπτική από το Μάρτιο του χρόνου να είναι όλα τα καταστήματα με την επικράτεια, δεν τους ενδιαφέρει. Το ότι στο κέντρο της Αθήνας είναι μέχρι και το Κολονάκι ανοιχτό. Ποιο είναι αυτό, ο στόχος είναι εσείς που διαφωνείτε. Θα σας πω κάτι, ότι αυτό το μέτρο θα πρέπει να το αποφασίσει κάθε τοπική κοινωνία και καθώς και το ωράριό της, γιατί ξέρει πολύ καλά τι θέλει ο καταναλωτής, τι θέλει ο μόνιμος κάτοικος, πώς λειτουργεί η αγορά. Το χειμώνα, αν θέλετε, στην Σαντορίνη και στην Κο ή στη Χαλκιδική, το να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά τις Κυριακές δεν έχει κανένα νόημα και δεν περνάει ούτε σκύλος. Προφανώς. Το καλοκαίρι βεβαίως και πρέπει να είναι ανοιχτά. Εμείς αυτό που είπαμε, διεύρυνση του ωραρίου, τις καθημερινές σε όλες τις τουριστικές περιοχές, λειτουργία την Κυριακή, τις Κυριακές από το Μάρτιο, που ξεκινάει η τουριστική περίοδος μέχρι τον Οκτώβριο. Και αυτό το 11 με 6 τις Κυριακές που θέλουν να επιβάλλουν, συγγνώμη, 11 με 6 το πρωί στα νησιά, είναι στη θάλασσα. Αν ήταν 6 το απόγευμα με 11 το βράδυ, το καταλάβαινα ότι θα είχε νόημα. Αυτά είπαμε. Επειδή λέτε, κύριε Κορκίδη, για συμφέροντα, τι εννοείτε, επιχειρηματικά συμφέροντα ή πολιτικά ή και διαπλεκόμενα. Κοιτάξτε, όταν ήρθε κάποιο και έκανε μια επένδυση εδώ. Και εγώ το καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι μια επένδυση 100 εκατομμυρίων, ναι. να δημιούργησε ένα εκπτωτικό χωριό, να, έτσι, και μέσα σε αυτό να υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις μικρομεσαίες που είναι από εμάς. Έβαλε κάποιους όρους. Στην Ευρώπη, τα 19 αυτά εκπτωτικά χωριά που υπάρχουν, το μεγαλύτερο τζίρο τους, το 75 με 80% του τζίρου τους, τον κάνουν τα Σαββατοκύριακα. Λογικό. Λοιπόν, όταν ήρθαν να